Παραδοσιακά πασχαλινοί προορισμοί, καθώς και τα μέρη που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, κερδίζουν όπως φαίνεται μέχρι τώρα την προτίμηση των εκδρομέων του Πάσχα. Τα μηνύματα που έρχονται είναι αντιφατικά, ενώ αρκετοί είναι οι ξενοδόχοι που ελπίζουν στο θαύμα της τελευταίας στιγμής, καθώς πολλοί ταξιδιώτες εμφανίζονται ακόμη αναποφάσιστοι. Ικανοποιητική πληρότητα παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία σε δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και τα Χανιά. Συγκεκριμένα η Κέρκυρα με τα ιδιαίτερα πασχαλινά της έθιμα παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς, προσελκύοντας χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον πτήσεις για αυτή την περίοδο. Εκτός όμως από τα νησιά, σημαντική αύξηση της ζήτησης παρατηρείται και στους χειμερινούς προορισμούς όπως η Αράχοβα, λόγω του γεγονότος ότι φέτος το Πάσχα γιορτάζεται νωρίς και παραμένουν ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα. Συγκεκριμένα, η πληρότητα των καταλυμάτων στην Αράχοβα από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή του Πάσχα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, με την πλειονότητα των επισκεπτών να προέρχονται από την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις βρίσκονται στο 80%, η πληρότητα βρίσκεται στο 80% και βεβαίως κάθε μέρα υπάρχει μια αυξητική τάση. Επειδή ξεκινάνε σε νοικιαζόμενα δωμάτια περίπου 40 ευρώ την ημέρα, σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο η μέση τιμή είναι περίπου στα 80 ευρώ. Στις τιμές νομίζω έχουμε κάνει και μια μικρή έκπτωση ακόμη φέτος, υπάρχει μια μικρή έκπτωση ακόμη, αλλά και η πληρότητα που έχουμε φέτος δεν την είχαμε την προηγούμενη χρονιά, διότι το Πάσχα φέτος είναι νωρίς και το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού είναι ανοιχτό, έχει πολύ χιόνι. Οπότε υπάρχει λόγος, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η ζήτηση που υπάρχει. Όσοι επιλέξουν την Αράχοβα για να περάσουν τις πασχαλινές τους διακοπές, αναμένεται να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία του ουρουμελιώτικου γλεντιού με τους παραδοσιακούς χορούς και τους οβελίες στις πλατείες. Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το Πήλιο, όπου έχει σημειωθεί πτώση στις κρατήσεις μέχρι και 30% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες εκδρομείς αρκούνται σε ολιγοήμερες διακοπές.